Καλησπέρα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να είμαστε μαζί με τον πρόεδρο του Αθλητικού Ομίλου Θράκης για να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα του τρίτου βαλκανικού τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών που θα διεξαχθεί στο Σουφλί, μιας και είμαστε και στο Σουφλί. Σαν Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ομού Εύρου είμαστε περήφανοι που ένα από τα σωματεία μας, ο ΑΟ Θράκης, με το γυναικείο του τμήμα, καταφέρνει και παίρνει τέτοιου τύπου διοργανώσεις βαλκανικού επίπεδου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, εκτός το ότι έρχονται αυτά τα τέτοιου είδους παιχνίδια, τέτοιου είδους τουρνουά στο νομό μας, που υπάρχουν και τόσο δραστήριοι παράγοντες για να μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια διοργάνωση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, εκτός από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, όλους τους ανθρώπους του ΑΟ Θράκης. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία και για τη βοήθεια που έχει προσφέρει και θα στα αναλύσει ο Πρόεδρος στα περαιτέρω τη Δημοσιονεταιριστική Νομού Εύρου, το Δήμο Σουφλίου, το στάδιο τους υπευθύνους, το στάδιο Δημήτρης Μπακυρτζής εδώ στο Σουφλί που θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και καλούμε όλους τους φιλάθλους του νομού μας να παραβρεθούν το τριήμερο που μας έρχεται 30-31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου σε ένα πολύ ωραίο τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών. Εμείς λοιπόν σαν ΕΠΣ Εύρου και σαν Διοικητικό Συμβούλιο με την αφορμή των 50 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΣ Εύρου προχθές 23 Αυγούστου του 1969 έχουμε πραγματοποιήσει, προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε κάποιες δράσεις σε σχέση με τα γενέθλια της Ένωσής μας. Αυτό το βαλκανικό λοιπόν πρωτάθλημα γυναικών το εντάσσουμε μέσα σε αυτή τη γιορτή που θα κάνουμε, σε αυτές τις γιορτές που θα κάνουμε όλο τον χρόνο στα 50 χρόνια παρουσίας της ΕΠΣ Εύρου. Όπως επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι για μας στόχος εκτός από την αγωνιστική επιτυχία του τουρνουά και εκτός από το υψηλό επίπεδο που πιστεύω ότι θα υπάρξει όσον αφορά τις αθλήτριες από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε και τη φιλοξενία του Εύρου στους γείτονές μας, έτσι ώστε να μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία άλλες επόμενες διοργανώσεις να τις ζητάμε και να τις παίρνουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ο Αθλητικός Ομίλος Θράκης είχε βάλει ένα στόχο το 2016 και με απόλυτη επιτυχία το έχει φέρει σε πέρας, σε καλό επίπεδο. Το 2016 είχαμε την πρωτοβουλία να διοργανώσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου στην χώρα μας βαλκανικό πρωτάθλημα, όπως και για πρώτη φορά στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου δημιουργήθηκε μειχτή, δηλαδή όχι ένα σωματείο, αλλά οι κορυφαίες αθλήτριες από μια ευρύτερη περιοχή όπως είναι η Θράκη. Έτσι λοιπόν κάναμε το πρώτο βαλκανικό στην Αλεξανδρούπολη, το δεύτερο βαλκανικό στην Αλεξανδρούπολη και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι θα διεξαχθεί και το τρίτο βαλκανικό στην πόλη, την όμορφη πόλη του Σουφλίου με το μετάξι της και με τον όμορφο κόσμο. Στην προσπάθεια αυτή βέβαια συνέτρεξαν πάρα πολύ και βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα γιατί μόνοι μας δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Όπως ήταν η Περιφέρεια, όπως ήταν η ΕΠΟ, όπως ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η Ελληνική Αστυνομία, ο κάστοτες Δήμος που φιλοξενούσε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά και οι απλοί παράγοντες του ποδοσφαίρου. Το τρίτο, θα πω ότι έτσι για την ιστορία, ότι από αυτά τα βαλκανικά έχουν περάσει και ο ΠΑΟΚ και η Βλάσνια, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στους 16 της Ευρώπης. Οπότε, δηλαδή, οι κορυφαίες ομάδες έχουν περάσει και έχουν τιμήσει με την παρουσία της στην περιοχή μας. Αλλά και είναι ένα τουρνουά που εκτός από το που προάγει τον αθλητισμό, είναι και εξωστρεφές. Δηλαδή, προβάλλει την ευρύτερη περιοχή μας σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα Βαλκάνια. Το τρίτο, λοιπόν, βαλκανικό πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στην όμορφο Σουφλί, την Παρασκευή ξεκινάνε οι αγώνες. Θα συμμετέχουν από το Μαυροβούνιο, από η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας, από την Τουρκία και η μειχτή, όπως είπαμε, Θράκης.
Οι αγώνες είναι ελεύθερη είσοδος, δεν έχει κόστος. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει παρουσία για να μπορεί να στηριχθεί αυτός ο θεσμός και όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας να μείνει στην περιοχή μας και γιατί όχι του χρόνου να έχουμε πολύ μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους παράγοντες της δημοσυνεταιριστικής, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό και για πρώτη φορά στην ιστορία εντάχθηκε στο Leader. Γι' αυτό βρισκόμαστε και στο Σουφλί. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον απερχόμενο δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Πουλολιό, που ήταν και αυτό στο Συμβούλιο και συμμερίστηκε την αγωνία μας και την προσπάθειά μας και μας βοήθησε να το πραγματοποιήσουμε.